10 Ιουνίου 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Επίκουρος των εμπολέμων τραυματιών σύλλογος. Ενεκρίθη είδεση του συλλόγου τούτου δια του από 10 Ιουνίου 1877 βασιλικού διατάγματος. Σκοπός αυτού είναι η προς τους εμπολέμων τραυματιζομένους περίθαλψης κατά τα γενικά αρχά της συμβάσεως της Γενέβης 1864 και της προσθέτου αυτή πράξεως 1868. Τον σύλλογο συγκροτούσαν οι ιδρυτές καταβάλλοντες ετήσιον έρανων 25 νέων δραχμών και τα μέλη καταβάλλοντα ετήσιον έρανων 5 νέων δραχμών. Ιδρυτές και μέλη διατελώσει και εκείνη. Αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Εκμελώντους τους πρόσφυγας, συμμετέχοντες εις των παρελλήνιων ερανών του, εκφράζεται εμπράκτος την εθνική υπέρ των πασχόντων και των θυμάτων, θεομηνιών και λοιπών αλληλεγγύην και εξασφαλίζεται αποτελεσματικήν βοήθειαν εις πάσαν στιγμήν. Βοηθήσατε τον έρανον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι γεμάτη από προσωπικές ιστορίες ανιδιοτελούς προσφοράς ξεχωριστών ανθρώπων, των εθελοντών του, και συνεχίζει να γράφεται κάθε μέρα, όσο υπάρχουν άνθρωποι.